Η Πολωνία επέκρινε την Τουρκία ότι διατηρεί έναν ανοιχτό διάδρομο μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Μίνσκ και ότι βοήθησε τη Λευκορωσία να φέρει χιλιάδες πρόσφυγες στα σύνορά της με Πολωνία. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ματέος Μοραβιέτσκι κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Κοινοβουλίου δήλωσε Βλέπουμε ότι οι τουρκικές ενέργειες είναι πλήρως συγχρονισμένες με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Μας ενοχλεί, δεν μας αρέσει. Ο Μωραβιέτκι. κατηγορεί κυρίως τη Λευκορωσία για την προσφυγική κρίση της Πολωνίας, αλλά λέει ότι ο εγκέφαλο είναι η Μόσχα. Απαντώντας όμως ερώτηση, επέκρινε επίσης στην Άγκυρα ότι δεν έκανε τα άρκετα. Πριν από ένα ή δύο μήνες η Τουρκία φαινόταν να θέλει να συνεργαστεί στενά μαζί μας, πρόσθεσε. Η βοήθειά μας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η βοήθειά μας στην προώθηση της τουρκικής τουριστικής βιομηχανίας, δυστυχώς αποδείχθηκε μονόδρομη χάρη και δεν μας αρέσει και το επισημαίνουμε στους Τούρκους φίλους μας. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα οι Γερμανοί κατηγορούν τον τουρκικό εθνικό αερομεταφορέα Turkish Airlines που πέτα από την Κωνσταντινούπολη στο Μινσκ, καθώς και το ρωσικό εθνικό αερομεταφορέα Airflot ότι έτρισαν τα μάτια στη διέλευση μεταναστών και προσφύγων. Η Turkish Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή τη ότι ισχυρισμοί ότι δημιουργεί ένα έδαφος για παράνομη διακίνηση μετανάστευση, έτσι ακριβώς. Είναι αβάσιμη. Η εταιρεία μας φροντίζει να συμμορφώνεται με όλες τις προφυλάξεις και τις ευαισθησίες ασφαλείας σε συνεργασία με τις διεθνείς αρχές σε όλες τις πτήσεις της που εκτελούνται σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Δήλωσε ο έρμοτα φορέας, η Turkish Airlines, Μείωσε επίσης τι εβδομαδιαίες πτήσεις της από την Κωνσταντινούπολη προς το Μίνσκ από τις 14 στις 10 πτήσεις, από την 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία πτήσεων. Η Λευκορωσία είναι δημοφιλής προορισμός για τους Τούρκους τουρίστες, καθώς υπάρχει ταξίδι χωρίς βίζα μεταξύ των δύο χωρών. Το ακούσατε αυτό. Η Τουρκία και η Πολωνία ενίσχυσαν τις σχέσεις τους τον Μάιο με την Πολωνία να υπογράφει συμφωνία για την αγορά 24 οπλισμένων μη επανδρομένων αεροσκαφών του TB2 από τον ιδιώτη Μπέικα. Τα είχα σε ξεχωριστό ρεπορτάζ λεπτομερείς αναλύσεις του τι συνέβαινε με τα δύο αυτά κράτη στα περί Το δούνε και λαβήν τις αμήνης τους. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών από χώρε Μέσα Ανατολή έχουν εγκλωβιστεί στα σύνορα της Λευκορωσίας εδώ και εβδομάδες και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τα πλάνα δείχνουν ότι πλήθη ανθρώπων προσπαθούν να γκρεμίσουν ένα φράκτη από σειρματοπλέγματα στα σύνορα, στη λευκορωσική πλευρά με πολλούς φρουρούς να προσπαθούν να τους διαλύσουν με δακρυγόνα. Ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάνδρου Λουκασένκο Αρνείται του ισχυρισμού ότι η χώρα του στέλνει ανθρώπου πέρα από τα σύνορα ω εκδίκηση για τι κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εύχομαι να πήραν το μάθημά του οι Πολωνίοι, όσο αργά και να είναι. Διότι έχουν τόσα πολλά υπογράψει για το μέλλον στα περιαμήνη και εκπαίδευση και ανάπτυξη των Διοκρατών, που δεν υπάρχει τέλο. Να πήραν το μάθημά του όταν έλεγαν ότι είναι και ειρνευτικός παράγοντας στην περιοχή και άλλα συναφή ότι στο Αιγαίο η ειρήνη εξαρτάται από την Τουρκία, έλεγε ο μοραγκετσκι 600 Εξακόσια χρόνια κοινή ιστορία Πολωνία-Τουρκία μας διατυμπάνιζαν. Η αλήθεια πάση δυσή εδώ. Κρυμμένες ειδήσει που δεν θα ακούσετε αλλού πουθενά. Εγγραφείτε στο κανάλι και κοινοποιήστε τα βίντεο.